σε διάστημα μόλις μιας ώρας, τρεις πυρκαγιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα στη Λεμεσό. Πυρκαγιές που έθεσαν σε κινητοποίηση την πυροσβεστική και όπως διαφαίνεται τέθηκαν κακόβουλα. Άγνωστοι έβαλαν στόχο το αυτοκίνητο συνταξιούχου που βρισκόταν σε ανοιχτό ισόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην οδό Ασκληπιού. Με την χρήση εφλεκτής ύλης, το πυρπόλησαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Ο συνταξιούχος ιδιοκτήτης ανέφερε ότι δεν έχει διαφορές με κανένα. 45 λεπτά αργότερα, στις 4 και 10 τα ξημερώματα, δεύτερη πυρκαγιά θέτησε κινητοποίηση και πάλι τις αρχές. Αυτή την φορά σε διπλοκάμπινο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου στο συνοικισμό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημίες στο όχημα. Η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα από νεαρούς. 5 λεπτά αργότερα, τρίτη πυρκαγιά έγινε αντιληπτή σε πολυτελές όχημα επιχειρηματία από τη Λεμεσό, το οποίο βρισκόταν σε ανοιχτό ισόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα από τον πυροσβεστικό σταθμό Αγίου Νικολάου και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το όχημα αξίας 50.000 ευρώ υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την αστυνομία, απέδωσε το γεγονός σε επαγγελματικές αντιζηλίες.